Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η Μεσσηνία στην πανδημία μέχρι τώρα, μέχρι την τελευταία αυτή φάση, ουσιαστικά είχε περάσει με πολύ μικρές, πολύ λίγο τα κύματα είχαν ενοχλήσει και είχαμε μολύνσει στη Μεσσηνία. Είδατε, ήταν από τις περιοχές που πάντα διατηρούσε μια καλή προστασία, ποτέ δεν είχε φτάσει στο σημείο να κινδυνεύει με κόκκινο. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πάρα πολλοί πολίτες δεν είχαν νοσήσει, δεν είχαμε δηλαδή πληθυσμό που είχε νοσήσει, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι και η Μεσσηνία δεν έχει πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, δεν έχει φτάσει πάνω από το 50%. Το τρίτο είναι ότι στη Μεσσηνία αυτό το καιρό ξέρετε ότι διπλασιάστηκε ο πληθυσμός, πάρα πολλοί επισκέπτες. Δεν θα έλεγα τη λέξη τουρίστες απευθείας, είναι πάρα πολλοί επισκέπτες, άνθρωποι που ήρθαν από τα μεγάλα αστικά κέντρα στα χωριά τους, στις οικογένειές τους, και μεγάλη κινητικότητα βέβαια λόγω των θερινών διακοπών. Μπορώ να σας πω ότι η Μεσσηνία έχει πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα τον Αύγουστο. Ζήσαμε κινητικότητα και επισκεψιμότητα που άγγιζε σχεδόν το 2019. Άρα λοιπόν ήταν ένας νομός ο οποίος είχε πάρα πολύ κόσμο. Όλα αυτά μαζί συνετέλεσαν και τη φυσικά η χαλάρωση των μέτρων. Μάσκα δεν υπήρχε πουθενά, συνωστισμός μεγάλος ακόμα και στις πλατείες. Άρα λοιπόν ήταν αναμενόμενη και η μεταδοτικότητα βέβαια της μετάλλαξης που υπάρχει τώρα, πολύ μεγάλη, έχει αυτά τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολλά κρούσματα καθημερινά και το τελευταίο χρονικό διάστημα και ανάλογα αντιμετωπίζουμε και πολύ αυξημένο ποσοστό, πολύ αυξημένο πλήθος νοσηλιών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη σταδιακής επέκτασης της κλινικής COVID και ήδη από χθες, από σήμερα, έχουμε φτάσει στο ακραίο όριο που υπάρχει δυνατότητα νοσηλείας, διαθεσιμότητας νοσηλιών ασθενών με COVID στο νοσοκομείο Καλαμάτας. Διαθέσαμε δηλαδή όλες τις κλίνες που μπορούμε για την νοσηλεία των ασθενών COVID. Δεν είναι όλες καλυμμένες αυτή τη στιγμή. Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε με 66 ασθενείς. Θα δούμε τι εξιστήρια θα γίνουν σήμερα και ανάλογα και τι εισαγωγές θα γίνουν μέχρι το βράδυ. Όσον αφορά το προσωπικό του νοσοκομείου, δηλαδή το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, είναι πλήρες το νοσοκομείο και δουλεύει όπως δούλευε, γιατί γνωρίζαμε ότι σε όλη τη διάρκεια την προηγούμενη το νοσοκομείο Καλαμάτας ήταν πολύ πολύ οργανωμένο. Κοιτάξτε, ασφαλώς δεν είμαστε σε πολυτέλεια προσωπικού. Αυτή τη στιγμή η κλινική COVID και οι ασθενείς COVID χρειάζεται ενίσχυση προσωπικού. Το νοσηλευτικό ήδη έχει τοποθετηθεί και σήμερα το πολύ αύριο το πρωί θα τοποθετηθεί ενίσχυση και από ιατρικό προσωπικό. Υπάρχουν προβλήματα και εδώ, όμως θα σας έλεγα ότι σε αυτή τη φάση το γεγονός ότι υπάρχει περιστολή των χειρουργικών τμήματων, προσπαθούμε να βοηθήσουν και γιατροί οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται από τμήματα που έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Ο παθολογικός τομέας έχει συμπτυχθεί, άρα λοιπόν από εκεί θα υπάρξει μια ενδυνάμωση του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την COVID κλινική. Φυσικά εννοείται ότι οι γιατροί που ασχολούνται και το νοσηλευτικό προσωπικό δίνουν πολύ μεγάλες δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ασθενών COVID, γιατί είναι και πολύ δύσκολες και πολύ ιδιαίτερες οι συνθήκες νοσηλείας τους. Σκεφτείτε να πω κάτι που θα το καταλάβουν όλοι, ότι οι ασθενείς COVID δεν μπορούν να έχουν συνοδούς, δεν μπορούν να έχουν καμία βοήθεια από κανέναν πλην από το νοσηλευτικό προσωπικό. Ακόμα και για την φροντίδα τους ως ασθενείς, όταν είναι υπερήλικες και δεν μπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, ακόμα και για τον τρόπο που θα φάνε, καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να μπαίνει προσωπικό, πολύ προσωπικό μέσα στις κλινικές COVID. Άρα λοιπόν είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες νοσηλείας ασθενών COVID. Δεν είναι μόνο οι ανάγκες, την νοσηλεία που προσφέρουν, δηλαδή σε ιατροφαρμακευτική νοσηλεία, είναι και όλες οι υπόλοιπες συνθήκες. Άρα
όσο προσωπικό και να είχαμε, κύριε Παπαϊλιού, καταλαβαίνετε, ποτέ δεν θα λέγαμε ότι ότι τα έχουμε όλα στην επάρκεια. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, εάν δημιουργούνται προβλήματα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Κοιτάξτε, και στην Καλαμάτα έχουμε ανεμβολίες στο προσωπικό. Βέβαια, όσο προσεγγίζουμε προς την 1η Σεπτεμβρίου, βλέπω ότι υπάρχει μια συμμετοχή. Ενδεχομένως θα μειωθεί πολύ το προσωπικό που θα είναι ανεμβολίαστο. Σίγουρα και το νοσοκομείο Καλαμάτας, όπως όλα τα νοσοκομεία, όταν θα εκλείψει κάποιο προσωπικό το από 1η Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί να σταματήσει η λειτουργία του, ούτε μπορεί να είναι ελλιπής και ελληματική. Και εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το ενδεχόμενο, προετοιμαζόμαστε και για αυτή τη συνθήκη. Όλη η συζήτηση και η προετοιμασία γίνεται προκειμένου να τηρηθούν πλήρως τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ξέρετε, κύριε Παπαϊλιού, πόσοι άνθρωποι που νοσηλεύουμε, που είναι ανεμβολίαστοι, όχι απλώς έχουν μετανιώσει, όχι απλώς έχουν θορυβηθεί και έχουν φοβηθεί για τη ζωή τους και για την υγεία τους και έχουν πάρα πολύ αναθεωρήσει τις απόψεις τους, αλλά ακριβώς γιατί δεν εμβολιάστηκαν και δυστυχώς νόσησαν βαριά. Και υπάρχουν και κίνδυνοι. Χθες εμείς είχαμε το πρώτο διασωληνωμένο περιστατικό που διακομίστηκε στη ΜΕΘ της Κορίνθου, μια γυναίκα μόλις 60 ετών. Άρα λοιπόν, όλο αυτό που φαντάζονταν πριν, όταν είχαν να σκεφτούν να επιλέξουν μεταξύ εμβολιασμού ή μη, να ξέρετε ότι αναθεωρείται από πάρα πολλούς. Και θα δείτε ότι τα πράγματα μετά από αυτό που ζούμε, από το κύμα δηλαδή που ζούμε των νοσηλιών σε ανεμβολία τους και τη βαρύτητα των νοσηλιών, θα δείτε ότι πιστεύω ότι πραγματικά ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που μέσα στο Σεπτέμβριο θα επιλέξουν τον εμβολιασμό. Παρ' όλα αυτά, γενικότερα είμαστε πίσω στα θέματα του εμβολιασμού, υπό την έννοια ότι δεν αρκεί, δεν επαρκεί ο πληθυσμός που έχει εμβολιαστεί ώστε να δημιουργήσει ασφάλεια για τα θέματα μετάδοσης και της νόσου σε επίπεδο που να είμαστε προστατευμένοι.